την απελπισία με άλλα μέσα. Όσοι βγάλαμε ανταποκρίσεις μετά, όχι μόνο στις 29 του μηνός που ήταν τα χειρότερα γεγονότα, αλλά και στις 28 και στις 15 Ιουνίου, στις 23 Φεβρουαρίου προηγουμένως που είχαν στείλει τον άνθρωπο στο νοσοκομείο και ήταν σε κόμμα και ούτω καθεξής. Όσο το κάναμε αυτό, σε καμία περίπτωση δεν βγάλαμε με υπόκρουση ρέγγε ή οτιδήποτε άλλο. Βγάλαμε μάλλον στεγνά ρεπορτάζ για το τι έγινε. Στεγνά, με λίγο συναισθηματισμό. Είναι λίγο δύσκολο να μην έχεις συναισθηματισμό όταν έχεις αναπνευστικά προβλήματα. Είναι αρκετά συναισθηματική κατάσταση. Παρόλα αυτά, θα υποστηρίξω το βίντεο. Το βίντεο είναι μια δημιουργία της ομάδας επικοινωνίας του Συντάγματος, το οποίο έχει σαφή στόχο να μιλήσει στο συνέστημα, να ενθουσιάσει προς στιγμή, να σε κάνει λίγο να συγκινηθείς. Ακόμη και εγώ που γενικώς έχω δυσανεξία προς αυτά τα πράγματα και όταν κουβεντιάζαμε και ανταλλάζαμε ιδέες, γέλαγα. Όταν το βλέπω, μου δημιουργεί μία συναισθηματική αντίδραση. Και αυτό πιστεύω ότι είναι χρήσιμο. Σίγουρα όποιος έχει έρθει σε ένα συνέδριο σαν αυτό σήμερα, είναι σε θέση ακόμα και αν την έχει αυτή τη συναισθηματική αντίδραση, να την διαπραγματευτεί, να την αναλύσει και να κάνει και μερικές σκέψεις παραπάνω σαν αυτές που κάνατε εσείς. Δυστυχώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που έρχεται σε ένα τέτοιο συνέδριο, αν πρόκειται να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Και η πλειονότητα αυτού του κόσμου ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό το βίντεο. Αν πρόκειται να μιλήσουμε για χειραφέτηση κάποιου είδους πολιτική, ακτιβιστική διεκδίκηση πραγμάτων, η τακτική είναι κομμάτι. Το πώς προσπαθείς, να το πω εισάπτες στον κομμουνιστική, να κάνεις αποτελεσματική προπαγάνδα, είναι πάρα πάρα πολύ κέριο. Αυτό πιστεύω ότι είναι αποτελεσματική προπαγάνδα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Α, κύριος Διβάρης. Για να γίνει μετάφραση, Γιώργο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες σε όλες οι εισηγήσεις. Θα ήθελα κάτι να ρωτήσω και το Γεράσιμο, αλλά έφυγε. Οπότε, είναι το μόνο που έχω να μηχανία είναι αρκετές οι ερωτήσεις. Δεν θα πω όλες τις ερωτήσεις που έχω. Ας αναφερθώ σε ένα-δύο. Ας πούμε, τελευταία είχα ακούσει τον Ρανσιέρ να μιλάει για ένα ορισμό της τέχνης σε σχέση με την πολιτική, όπου έλεγε ότι η τέχνη είναι εκτός πολιτικής, αλλά χωρίς την τέχνη δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Κάπως έτσι, χωρίς την τέχνη δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική. Και υπάρχει και στα λεγόμενα αυτόν που αναφέρθηκε και ο Σεβαστάκης, αυτό που μιλάμε για την άνοδο της ασημαντότητας, όπου εξετάζουμε και από πολιτική άποψη αυτό. Αυτό που αναφέρθηκες στον... δεν τον ήξερα εγώ, σε ποιον θεωρητικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν απαντάει τελείως αυτό που έχει πει πάνω σε Χάριο Καστοριάδης συζητήματα το πώς η τέχνη λειτουργεί πολιτικά και πώς ο θεατής που βλέπει την τέχνη μπορεί να έχει μια... η επιλογή του είναι και αυτή δημιουργική κλπ. Τώρα για τον Αυγουστίνο, το οποίο ήταν πολύ δυνατό τα όσα είπε, γιατί είναι και πολύ επίκαιρα σε όλη την ιστορία και αυτή η παράθεση που έκανε καλλιτεχνικών έργων με την πραγματικότητα των πλατιών ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όλες τις σκέψεις του. Έχει όμως μια αντίφαση. Αυτό που λες ότι η τέχνη δεν περιμένεις από την τέχνη να βρεις κάτι καινούριο. Νομίζω ότι εκεί ακριβώς υπάρχει ένα θέμα με την έννοια ότι ιστορικά τουλάχιστον πάντα η τέχνη έφερνε κάτι καινούριο και στην πολιτική. Δηλαδή, και νομίζω ότι μια στάση τέτοια απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε μια στην Biennale, δηλαδή νομίζω ότι εκεί που στο τέλος
φτάνει σε ένα διέξοδο είναι όταν λες ότι η τέχνη μπορεί μόνο ενώ μέσα στο σύστημα να λειτουργήσει, σε αυτό το σύστημα με τις χρηματοδοτήσεις κλπ. Αλλά αυτό, αν το δεις έτσι, πραγματικά δεν περιμένεις να δεις τίποτα καινούργια από την τέχνη. Το θέμα είναι πώς μπορείς να δημιουργείς συνθήκες ώστε να δεις. Γιατί εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή μετά από 10-20 χρόνια θα μιλάμε για κάποια έργα που πραγματικά ανοίξανε δρόμο και για σήμερα. Δεν λέω ότι τα ξέρω αυτά τα έργα, έτσι. Αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Αυτά. Ευχαριστούμε. Μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Δεν νομίζω ότι είπα ακριβώς αυτό. Τουλάχιστον δεν το είπα ως, δεν το είπα ως δέον, δεν το είπα με αυτού του είδους την σύνταξη, ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει μόνο έτσι. Για την ακρίβεια δεν διεκδικώ τέτοιου είδους ενοράσεις, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει η τέχνη. Η διαπίστωση που κάνω είναι ότι το σύστημα είναι αυτό και ότι η τέχνη που παράγεται μπορεί να αναλυθεί πιστικά με αυτούς τους όρους. Δεν ξέρω άλλη τέχνη εγώ. Μου έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα πράγματα που υποτίθεται ότι λειτουργούν εκτός. Μου θυμίζουν λίγο ένα άρθρο που δημοσίευσε ο Ζίζεκ στο London Review of Books πριν από καμιά δεκαριά μέρες, στο οποίο έλεγε ότι οι λαϊλασίες είναι κάποιο είδους διαστραμμένη στρεβλή διεκδίκηση του καταναλωτισμού από αυτούς που λαϊλατούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή καταναλώνουν, λέγοντας ότι αφού δεν μας αφήνεται να καταναλώσουμε όπως μας επιβάλλεται να καταναλώσουμε, εμείς καταναλώνουμε όπως μπορούμε. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή η τέχνη που συχνά προτείνεται ως εκτός είναι μια στρεβλή τέχνη του συστήματος. Μια τέχνη που διεκδικεί να είναι, απλώς για διάφορους αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να είναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη τέχνη. Και η εμπειρία μου μέχρι στιγμής, αυτή που είναι, δεν μου έχει δείξει καμιά άλλη. Τώρα, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα. Πιστεύω όμως, και έκανα μια ανοίξη γι' αυτό στο τέλος, ότι παγιδευόμαστε αν πιστεύουμε ότι με τα δεδομένα όπως είναι θα επινοήσουμε νέες μορφές οι οποίες θα σημάνουν νέου είδους πολιτικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και είπα λίγο ας αφήσουμε την τέχνη στην άκρη. Νομίζω περισσότερο ότι η διεκδίκηση νέων πολιτικών αντιλήψεων υπάρχει περίπτωση να γεννήσει νέες μορφές. Και πιστεύω ότι αυτή είναι και μια δόκιμη ανάλυση των ιστορικών παραδειγμάτων τα οποία υπονοείς. Πολύ συχνά θέτεις το πολιτικό ερώτημα και θέτοντας το πολιτικό ερώτημα γεννάς νέες μορφές, όχι αντίστροφα. Αυτή είναι η άποψή μου, αν θέλεις κάπως πιο ολοκληρωμένα. Νικόλα. Ναι. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Όντως, ο Γιάν Πάτοτσκα, Τσέχος, πέθανε το 1977 μετά από ανάκριση από την αστυνομία, ως συνέπεια της ανάκρισης, δηλαδή από εγκεφαλικό. Αυτό είναι ένα κείμενο του 1966. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλές δεκαετίες και η ανάλυση του Καστοριάδη και όλων των άλλων για την ασημαντότητα ή, εν πάση περιπτώσει, για την, μια κριτική στη σύγχρονη τέχνη είναι ουσιαστικά αναλύσεις από τη δεκαετία του 80, δηλαδή η αναλύση του ύστερου, της τελευταίας φάσης, ας πούμε, της σκέψης του, ή γενικά να αναλύσει μετά τη δεκαετία του 80-90. Σίγουρα έχουν πολύ περισσότερο εύρος εμπειριών για να κρίνουν ως επιρεσιόδοξη, κατά κάποιο τρόπο, την άποψη του Πάτοτσκα. Δηλαδή, ο Πάτοτσκα τι λέει? Λέει ότι το σύστημα τέχνη, έτσι όπως το κωδικοποίησε ο Ζενάκος, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα τέχνη και απ' την άλλη υπάρχει η καλλιτεχνική πρακτική. Η καλλιτεχνική πρακτική διατηρεί το νόημα. Το σύστημα τέχνη ανήκει στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα του καταναλωτικού πολιτισμού, του καπιταλισμού, ή πέστε το όπως θέλετε αλλιώς. Δηλαδή, λέει ότι το ένα δεν επηρεάζει, δεν θίγει το άλλο, δεν περνάει στο εσωτερικό του. Ο Καστοριάδης και πολλοί άλλοι το αμφισβητούν αυτό και λένε από μια στιγμή και πέρα το πεδίο της δημιουργικότητας συρρυκνώνεται έως εξαφανίζεται, τέλος πάντων, έως απειλείται πολύ σοβαρά, διότι δεν υπάρχει σχετική αυτονομία, κάποια μορφή αυτονομίας της καλλιτεχνικής πρακτικής από το σύστημα τέχνης, δηλαδή από αυτό το θεσμικό πεδίο μέσα στο οποίο πραγματώνει, και μιλάμε κυρίως για τις
πλαστικές τέχνες. Έτσι. Στη λογοτεχνία είναι διαφορετικά ίσως λίγο τα δεδομένα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχουν δίκιο ως προς το ότι είναι πιο σκεπτικιστές, αλλά οι αφορισμοί και ένα είδος, θα έλεγα, στο πούμε, κατηγορητηρίων tout court εναντίον της σύγχρονης τέχνης, ας πούμε, που είναι πολύ στη μόδα τα τελευταία 5 χρόνια, 10, εκεί δεν ξέρω αν έχουν νόημα, πέρα από το αν είναι παραγωγική ή όχι. Αυτά τα κατηγορητήρια δεν ξέρω αν έχουν νόημα, δηλαδή αν μπορεί να δημιουργήσουν όρους συζήτησης, ας πούμε, για τα ελλείμματα της σύγχρονης τέχνης. Θα είναι μια άλλη κουβέντα.